Ένας καθηγητής βιολογίας εξηγούσε στους μαθητές του πώς μία κάμπια γίνεται πεταλούδα. Του είπε λοιπόν ότι κατά τις επόμενες δύο ώρες η πεταλούδα θα προσπαθούσε να βγει από το κουκούλι και αφού τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να τη βοηθήσει, έφυγε. Οι μαθητές περίμεναν και κάποια στιγμή άρχισε η διαδικασία. Η πεταλούδα προσπαθούσε να βγει από το κουκούλι όταν ένας από τους μαθητές τη λυπήθηκε και αποφάσισε να τη βοηθήσει παρά τις ρητές εντολές του καθηγητή. Έσπασε λοιπόν το κουκούλι και η πεταλούδα, η οποία δεν χρειαζόταν πια να καταβάλει καμία προσπάθεια, λίγο αργότερα πέθανε. Όταν επέστρεψε ο καθηγητής και του είπαν τι είχε συμβεί, εξήγησε στον μαθητή ότι, στην πραγματικότητα, βοηθώντας την πεταλούδα τη σκότωσε, γιατί σύμφωνα με τον νόμο της φύσης, η προσπάθεια της πεταλούδας να βγει από το κουκούλι τη βοηθά να δυναμώσει τα φτερά της. Ο μαθητής τη στέρισε την προσπάθεια και έτσι η πεταλούδα πέθανε. Στη ζωή μας, τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς αφοσίωση και προσπάθεια. Οι στόχοι και οι επιτυχίες προκύπτουν μόνο όταν δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και παλεύουμε για αυτά που θέλουμε. Αυτή η διαδικασία είναι ένα σημαντικό μάθημα που πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, καθώς η διαρκής προσπάθεια είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων του στη ζωή. Αν σας αρέσουν τα ωφέλιμα διηγήματα, ακολουθήστε μας. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε αξίες και προβληματισμούς.